Να αρχίσω πρώτα από τον κύριο Κοκονά για να μας πει την εμπειρία από την πλευρά των παιδιών, κύριε Κοκονά, και των γονέων, πώς την εισέπραξαν χθες. Καλή σας μέρα. Οι μαθητές στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς γνώρισαν από πρώτο χέρι τι σημαίνει τηλεκπαίδευση χθες. Παρά τα παχιά λόγια της Υπουργού ότι όλα είναι έτοιμα στο σχολικό δίκτυο, εκατοντάδες ήταν οι καταγγελίες στην Ομοσπονδία μας από αγανακτισμένους γονείς που προσπαθούσαν να μάταια να συνδεθούν στις πλατφόρμες του σχολικού δικτύου, έμπαιναν για τα πρώτα 20 λεπτά με μισή ώρα και μετά έπεφτε το σύστημα. Είναι χαρακτηριστικά τα σχόλια που μετέφεραν ότι έστω και αν κατάφεραν κάποιο παιδί να μπει, αμέσως μετά έπεφτε το σύστημα και όταν κατάφεραν να μπουν, αντί να είναι 20 μαθητές, ήταν 2 και 3. Είναι ξεκάθαρο σε όλους τους γονείς ότι το σύστημά του είναι στα όρια του. Παιδιά πετιούνται εκτός, οι μαθητές δεν ακούγονται, οι εκπαιδευτικοί δεν ακούν τους μαθητές. Με απλά λόγια, δεν μπορεί να γίνει με τίποτα μάθημα. Την ίδια στιγμή και ταυτόχρονα οι γονείς είναι έξαλλοι, γιατί πήραν άδειες, μένουν εκτός του εργασιακού τους περιβάλλον για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους μικρούς μαθητές, γιατί καταλαβαίνετε τη δυσκολία σε ένα μαθητή δημοτικού να μπει προφανώς στο δίκτυο, και παρόλα αυτά δεν γίνεται μάθημα. Και να πούμε εδώ ότι την ίδια ώρα που η διαζώση εκπαίδευση των μαθητών είναι μια αναντικατάστατη διαδικασία που βοηθάει και στη μόρφωση αλλά και στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, η κυβέρνηση δεν λαμβάνει κανένα μέτρο. Έκλεισε τα σχολεία αφήνοντας γονείς και μικρούς μαθητές χωρίς εκπαίδευση και ταυτόχρονα και μη εφαρμόζοντας την τηλεκπαίδευση όπως θα έπρεπε να είναι. Εμάς μας προβληματίζει και ιδιαίτερα και η στάση του Υπουργείου που διαβεβαιώνει ότι είναι έτοιμη η κυβέρνηση να χορηγήσει τάμπλετ υπολογιστές, ενώ η αλήθεια είναι ότι ένας στους 5 μαθητές δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ούτε τις ταχύτητες που χρειάζεται στο ίντερνετ για να μπορέσουν να μπουν στα σχολεία. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, όπως μας το είπε ο κύριος Κικινής, κύριε Κοκονά, με την έλλειψη μέσων στα παιδιά, είναι ότι δεν αλήθεια. Έχουν δηλαδή τάμπλετ υπολογιστές. Είναι αλήθεια, αν σκεφτείτε ότι ταυτόχρονα με την τηλεκπαίδευση υπάρχει και τηλεργασία σε πάρα πολλούς γονείς και για άλλη μια φορά η κυβέρνηση καλεί εμάς τους γονείς να βάλουμε άλλη μια φορά βαθιά το μαχαίρι στην τσέπη για την εκπαίδευση των παιδιών μας, για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, για τη σύνδεση στο ίντερνετ, κάτι που έπρεπε η κυβέρνηση να έχει εξασφαλίσει δωρεάν. Υπήρχε και ο χρόνος προκειμένου να συμμετέχουν λεπτό, οι μαθητές ισότιμα για τόσα τάμπλετ που έχουν σταλεί σε διευθύνσεις σχολείων. Σε συνεννόηση με τις διευθύνσεις των σχολείων δεν γίνονται δηλώσεις για το πόσα παιδιά δεν έχουν ενδεχομένως για να πάρουν. Κοιτάξτε, επειδή το ακούμε συνέχεια από την Υπουργό αυτό, στα σχολεία δεν έχει φτάσει ο αριθμός αυτός που θα εξασφαλίσει τους μαθητές. Είναι αυτό που είπε ο κ. Κικινής. Όταν έχουν φτάσει σε ένα σχολείο με 400 μαθητές, 4 τάμπλετ ή 4 υπολογιστές που θα βοηθήσουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών πρώτα, πώς θα φτάσουν αυτά στους μαθητές. Έχουμε σχολεία με 400 μαθητές που οι ανάγκες για εξοπλισμό είναι στο 1 τρίτο των μαθητών. Ναι. Σας λέω, η κατάσταση έπρεπε να προβλεφθεί από πριν. Να υπήρχε και σχεδιασμός. Ωραία. Και για την τηλεκπαίδευση, το κρατώ για να αλλά και για τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Ναι, ναι.